Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε και πάλι που σήμερα είστε εδώ. Σήμερα είναι η μέρα που, όπως είχαμε δεσμευτεί, παραδίδουμε τη Γεωργίου Παπανδρέου σε κυκλοφορία και ταυτόχρονα σηματοδοτείται η ολοκλήρωση μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, στις αρχές Ιουλίου, του μεγάλου έργου του Ξηλιά. Νιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί η συνεργασία ξαναδόχου εταιρείας και της υπηρεσίας του Υπουργείου, μαζί φυσικά και με τους φορείς που έχουν άμεση εμπλοκή στο έργο, όπως ο Δήμος Κορυφαίων και ο Δήμαρχος και βέβαια και άλλες τοπικές υπηρεσίες, καταφώσανε και δώσαμε μια πολύ γρήγορη λύση, η οποία φέρνει την ολοκλήρωση του έργου πολλούς μήνες πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και τη σύμβαση. Το έργο, όπως γνωρίζετε, έχει σημαντικό χρόνο παράδοση στο Πλεβάλι του 2006. 5-6 Ιουλίου παραδίδεται στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι η Κόρινθος κατακτά την αντιπλημμυρική της ασφάλεια και θωράκιση και ταυτόχρονα μια κεντρική αρτηρία που ταλαιπωρούσε πάρα πολλά χρόνια παραδίδεται στην κυκλοφορία του Γεωργίου Παπανδρέου. Άρα έχουμε ένα έργο πλήρες, ολοκληρωμένο, τεχνικά άρτιο, που νομίζω θα αλλάξει και τη ζωή των πολιτών της Κορίνθου, μετά και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από το Δήμο, είτε για αναβλάσεις, είτε για άλλες χρήσεις που θα αποκτήσουν τα καινούργια τμήματα της ΓΕΦ των Γεφυρών της Γεωργίου Παπανδρέου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την υπηρεσία, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ανάλογο για την μέχρι τώρα συνεργασία μας με την περιοχή, όταν έχει έρθει και με το τέλος του έργου, και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς, με πρώτο τον Δήμαρχο, για τη συνεργασία που είχαμε σε αυτή τη διαδικασία της επίσπευσης της ολοκλήρωσης του έργου. Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σήμερα, μετά από 7 χρόνια, παραδίδουμε στην κυκλοφορία Γεωργίου Παπανδρέου. Ένα έργο πολύ μεγάλο βεβαίως, που αφορούσε την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης Κορίνθου, κοντεύει να τελειώσει. Και η Κόρινθος θα είναι μετά από πολλά χρόνια, μετά το 1997, για πρώτη φορά ασφαλής πόλη για τους κατοίκους της. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δέδε, για την αποφασιστική συμβολή του τελευταίο διάστημα, γιατί ξέρετε η χώρα περνάει μια δύσκολη συγκυρία και έπρεπε πολλά από τα έργα έχουν σταματήσει γιατί δεν υπάρχει κανονικά η καταβολή χρημάτων. Εδώ βρέθηκαν κάποια χρήματα και το έργο αυτή τη στιγμή προχωράει κανονικά και ελπίζω και οι αποπληρωμές να γίνουν κανονικά για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστίες λοιπόν και στον εργολάβο θα πρέπει να δώσουμε, γιατί παραδίδει ένα έργο πολύ πιο νωρίς από ό,τι προέβλεπε η τη συμβατική του προθεσμία. Ο κύριος Οδερόπουλος είναι πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται εδώ στην Κόρινθο. Η εταιρεία του έχει συνδέσει το όνομα με μεγάλα έργα, αποχετευτικά, ιδρυευτικά, και θεωρώ ότι αυτό που έκανε ήταν μια επιλογή. Εγώ το εκλαμβάνω ως ένα μήνυμα ότι είναι εδώ, αγαπάει την Κόρινθο, έχει πάρει πολλά έργα και ήταν υποχρέωσή του αυτή η καθυστέρηση των 7 ετών να τελειώσει ένα έργο. Την ανταπέδωσε με το να τελειώσει αυτό το έργο πολύ γρηγορότερα. Έτσι, 7 χρόνια εδώ δεν υπήρχε κυκλοφορία. Ταλαιπωριόμαστε όλοι. Σε λίγες μέρες, όπως βλέπετε, θα τελειώσει και το τελευταίο κομμάτι. Ήδη όμως ο Ξηλιάς είναι τελειωμένος το κομμάτι το πλημμυρικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τους εργαζόμενους αλλά και την υπηρεσία από το Υπουργείο, που πολλές φορές έχουμε κοντράρει, αλλά κοντράραμε για να μπει πιο ολοκληρωμένα το έργο. Βλέπετε, αυτό το ειδικό σχολείο και το δημοτικό σχολείο είναι δίπλα σε επαφή. Σε λίγες μέρες θα είναι ασφαλή τα παιδιά. Το Σεπτέμβριο θα είναι ασφαλή τα παιδιά και θεωρώ ότι θα προσθέσουν κάποιοι χώροι που θα είναι στην δική του διάθεση για να έχουν πιο αναβαθμισμένες σχολές. Ένα σημαντικό έργο κοινωνικού εξοπλισμού για την πόλη της Κορίνθου ολοκληρώνεται και δίνεται σε χρήση στους κατοίκους της Κορίνθου. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έργο που κόστισε αρκετά χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, ξεπέρασε τα 36 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα έργο το οποίο όμως τα χρήματα τοποθετήθηκαν με διαφανείς και διεθνείς διαγωνισμούς. Η τελευταία εργολαβία, την οποία εκτελεί η Ιντρακάτ, εκτελείται με έκπτωση 45%, που σημαίνει ότι τα χρήματα που διέθεσε το ελληνικό δημόσιο διατέθηκαν με πλήρη διαφάνεια και έπιασαν τόπο. Έπιασαν τόπο γιατί ένα έργο το οποίο ήταν χρήσιμο για την Κόρινθο και ο Ξηλιάς, όπως όλοι γνωρίζετε, δημιουργούσε τεράστια προβλήματα πλημμυρών μέσα στην πόλη της Κορίνθου, ελήθη οριστικά.
Πλέον η Corinthians δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα πλημμύρας. Εξάλλου είναι ένα έργο σχεδιασμένο με περιβαλλοντικό και οικολογικό τρόπο και είναι, θα αποδώσει προς χρήση στο Δήμαρχο της Κορίνθου εκτάσεις τις οποίες μπορεί να τις διαμορφώσει και να δώσει στους κατοίκους της Κορίνθου ακόμα καλύτερη επιφάνεια για την εξυπηρέτησή τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέδε, ο οποίος από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Γιώργος Βέδες έκανε κάθε προσπάθεια να εξεδερθούν οι απαιτούμενοι πόροι, έτσι ώστε το έργο να αποκτήσει ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Όταν είχα αναλάβει την διοίκηση αυτού του έργου, είχα υποσχεθεί στον Δήμαρχο ότι θα ολοκληρώσω το έργο με ταχύτατους ρυθμούς και με διαφανέστες διαδικασίες. Ήταν κάτι το οποίο είχε τότε στεναχωρήσει τον Δήμαρχο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί? Το έργο σήμερα ολοκληρώνεται με τη βοήθεια του κυρίου Δέδε και παραδίδεται προς χρήση στους κατοίκους της Κορίνθου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τόσο την Διευθύνουσα Υπηρεσία από την Τρίπολη, όσο και τους εργολάβους που δούλεψαν με αυταπάνηση για την ολοκλήρωση του έργου.